Μία μυστική αποστολή στην Κύπρο το 1964 που έμεινε απόρριτη. Το αυτοπλήρωμα του ΛΕΚ, όπου να είναι, πιστεύω ότι αρθούν τα τουρκικά μαχητικά. Ήρθε μια ρηπή, μια βόμβα ναπάλ, πέφτει στην Πρίμη εκεί που ήταν το μηχανοστάσιο, ότι μπήκανε κάτι παιδιά. Πέφτει άλλη μια ρηπή, μια τέτοια ναπάλ, στο προσινό μέρος από τη γέφυρα, την Πλώρη, και εδώ την έκοψε την Πλώρη. Οι πρωταγωνιστές που έμειναν άγνωστοι για 52 χρόνια. Ο αρχηγός ναυτικού είπε στο νοσοκομείο και μου είπε: Πιτσάντζο, δεν μας ξέρεις, δεν σε ξέρουμε. Δεν υπήρξε ποτέ φάρμακο, δεν είχε καμία σχέση με την Κύπρο, δεν θα είσαι ναυτικό. 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Δευτέρα στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στο Earth News.